Το Ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα συνεχίζεται ακάθεκτο με τι ένοπλε δυνάμει να χτυπούν την περιοχή με βόμβε και πυροβολικό, έχοντα αποκόψει του κατοίκου από νερό, τρόφιμα και φάρμακα. Τα Ηνωμένα Έθνη μιλούν για μια τραγική κατάσταση στη Γάζα την ώρα που το Ισραήλ δηλώνει αποφασισμένο να φτάσει μέχρι τέλου. Και οι νεκροί και από τι δύο πλευρέ αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Η Γάζα δεν θα είναι η ίδια. Θα φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου όποιο ηγείται τη περιοχή θα είναι ισοπεδωμένος. θα τους διαλύσουμε. Και όποιο μείνει εκεί θα καταλάβει ότι κάτι παρόμοιο δεν θα το ξανακάνει κανεί στο Ισραήλ. Είχαμε προειδοποιήσει το Ισραήλ πως είναι σε ετοιμότητα και για χερσαία επέμβαση, η οποία αν συμβεί θα οδηγήσει σε μαζικές απώλειες Ισραηλινών, όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της οργάνωσης. Και όλα αυτά την ώρα που οι Αμερικάνοι στέκονται στο πλευρό του Ισραήλ, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι στέλνει πλοία και ελικόπτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και η Ρωσία καταδίκασε ως παραβίαση του διεθνού δικαίου τα χτυπήματα του Ισραήλ σε αεροδρόμια της Συρίας. Στο διπλωματικό κομμάτι, ο ηγέτης των Παλαιστινίων, Μαχμούτα Μπας συναντήθηκε στο Αμάν με τον βασιλιά της Ιορδανίας για να συζητήσουν τρόπους αποκλιμάκωσης της κατάστασης. Οι δύο ηγέτες καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ισραήλ, ενώ ο Μαχμούτα Μπας καταδίκασε και κάθε πράξη βίασης βάρος αμάχων και από τις δύο πλευρές.